ότι η Μάρθα εκφράζει τη μερίδα των ευσεβών, οι οποίοι όμως έχουν περίσπαση στις μέρημνες του κόσμου, γιατί ζούνε στον κόσμο και πρέπει να υπηρετούν στον κόσμο. Είναι, λέει, και αυτή η υπηρεσία χρησιμοτάτη. Αλλά η Μαρία εκφράζει την τελεία αφιέρωση που έχουν οι μοναχοί. Η Μάρθα τώρα, όπως και όλοι και αρκετοί από τους Αγίους Αποστόλους, είχανε ελαττώματα και γι' αυτό τα διόρθωνε ο Χριστός. Έτσι και αυτή λοιπόν ήταν υπερδραστήρια, εργατική, αλλά δεν είχε μέτρο να σταματήσει. Και δεν την είχε επιτιμήσει ο Χριστός δημόσια, μέχρι ότου έφτασε να αυθαδιάσει στο Χριστό και του λέει: «Η αδελφή μου δε μου μέλησε ότι η αδελφή μου μόνη με κατέλειπε διακονή. Υπέουν αυτή ή να μη συναντιλάβετε. Δε σε νοιάζει που η αδελφή μου μ' άφησε μόνη μου να υπηρετώ και κάθεται και ακούει τα λόγια. Πες της να έρθει να με βοηθήσει». Προσέξτε εδώ, θράσος. Να το προσέξετε, ιδίως εσείς οι κυρίες που εργάζεστε και προσφέρετε υπηρεσίες σε πνευματικά έργα. Παίρνετε φόρα και δεν υπολογίζετε κανέναν. Ούτε ιερέα, ούτε υπεύθυνο, ούτε γεροντότερο. Κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο, διαταγές. Και φτάνει να πει στον Χριστό τώρα να κάνει παρατήρηση. Και λέει: «Μάρθα, Μάρθα, με ερημνάς και τυρβάζει περί πολλά». Δηλαδή, αυτά που κάνεις είναι περιτά τώρα, δεν χρειάζονται. Η Μαρία εξελέξατο την αχαθήν μερίδα, που δεν θα της αφαιρεθεί. Ενώ αυτές οι δραστηριότητες υπερβολικές δεν σου προσφέρουν τίποτε. Επομένως, πάλι δεν την προσέλβαλε, αλλά την έβαλε στη θέση της. Με αυτά που είπε, την έβαλε στη θέση της. Ναι, όμως και εμείς είμαστε τέτοιοι δραστήριοι σε αυτόν τον κόσμο γι' αυτό και να... δεν είμαστε Άγιοι. Ενώ Αγίασε η Μάρθα. Ακριβώς, μπράβο, αυτό να λέτε. Ότι μόλις την επετίμησε ο Κύριος, άρχισε να σκέφτεται, άρχισε να αλλάζει και να χρησιμοποιεί τη δραστηριότητα αυτή όπως πρέπει. Άρα πρέπει και εμείς που είμαστε στον κόσμο να προσέχουμε τις δραστηριότητες μας, να μην είμαστε οκνηροί και αρχοί και αργόσχολοι, αλλά ούτε και να είμαστε άνθρωποι που δεν σταματάνε με τίποτα. Να υπάρχει μέτρο, δηλαδή. Αυτό.